Εξηγώντα πω αυτό θα κρυθεί στη βάση συγκεκριμένη φόρμουλας που θα αναλαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, πέραν από την βασική σύνταξη, κατά σχεδόν 4% θα αυξηθεί και η κοινωνική σύνταξη. Ακόμα πιο θετικά νέα ενδεχομένω να φέρει του συνταξιούχου το 2024, αφού πέραν από τη βασική σύνταξη δεν αποκλείονται αυξήσει και στη συμπληρωματική σύνταξη. Αυτό ανέφερε στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα ο Υπουργό Εργασία εξηγώντα πω μια ενδεχόμενη αύξηση θα υπολογιστεί με βάση την καθορισμένη φόρμουλα. Το Γενάρη θα υπολογιστεί και η αύξηση που ενδεχομένω να αφορά το αναλογικό μέρο τη σύνταξη. Οπότε θα ανακοινωθεί εκεί και κάποια επιπρόσθετη αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληθωρισμού για τα προηγούμενα χρόνια. Το μόνο βέβαιο είναι πω με το νέο έτος η πλήρης βασική σύνταξη θα είναι αυξημένη κατά σχεδόν 4%. Δηλαδή, δηλαδή από 465 θα πάει στα 483 ευρώ. Την ίδια αύξηση θα λάβει και η κοινωνική σύνταξη γνωστή και ως σύνταξη της οικοκυράς, η οποία από 377 ευρώ θα ανέβει στα 391. Η κυβέρνηση να έρθει να δώσει πραγματικές αντισταθμιστικές παροχές του συνταξίου. Αυτά που ήδη ανακοινώθησαν για το 4% και η Αθηνάτα είναι προβλεπόμενα από την το διάταγμα για την αύξηση στις βασικές συντάξεις αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος της εβδομάδας. Στις 2.000 υπολογίζονται οι αιτήσει των τριών δικηγορικών γραφείων που βρέθηκαν στο στόχα.